Αυτό είναι το πρώτο hit της Amy Winehouse. Από τα πρώτα, και, από τα πρώτα. Από το δίσκο Frank, έτσι δεν είναι. Από 1900... το δίσκο Fade to Black νομίζω είναι το Valerie. Όχι, 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 είναι το, από το δίσκο Frank, αν δεν κάνω λάθος, είναι το πρώτο... Θα το τσεκάρω, είναι, Πατράκο, θα το τσεκάρεις, βέβαια. Είναι το hit που την έκανε παγκοσμίως γνωστή το 2003. Η καριέρα της εκτοξεύθηκε, αλλά έγινε τελικά αυτό που ακόμα και ο ίδιος ο πατέρας περίμενε με τη μητέρα της. Λέγανε ότι ο δρόμος που πήρε είναι πάρα πολύ δύσκολος, είναι πάρα πολύ σκοτεινός και πάρα πολύ μακρύς. Και τελικά το Σάββατο απεδίμησε εις Κύριον, αφήνοντας πραγματικά πάρα πολλά ερωτηματικά και μπαίνοντας στο κλαμπ των 27, όπως λέγεται το κλαμπ καλλιτεχνών, μεγάλων καλλιτεχνών, οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή στα 27 τους χρόνια και κυριολεκτικά στο απόγειο της καριέρας τους. Να πούμε ότι η Amy Winehouse, έτσι, για τον ίδιο λόγο ακριβώς, η Amy Winehouse πήρε υπερβολική δόση ναρκωτικών και επειδή διαβάζω και πολύ στο Twitter και στα σχόλια που κάνει ο κόσμος, το περιμέναμε και πολλοί μάλιστα μπαίνουν στη διαδικασία να συγκρίνουν το περιστατικό, την τραγωδία της Νορβηγίας με την Amy, ότι δηλαδή μιλάτε για την Amy, έχει γίνει αυτό στην Νορβηγία. Προφανώς μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικά γεγονότα. Τραγικά και τα δύο από τη σκοπιά τους και από την πλευρά τους. Γιατί δεν μπορείς να συγκρίνεις έναν άνθρωπο που έχει πρόβλημα με τα ναρκωτικά, έναν ναρκωμανή, και που τελικά φεύγει από τη ζωή γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο με πολύ τραγικό τρόπο. Δεν μπορείς να το συγκρίνεις με μια τραγωδία σαν αυτή που έγινε στην Νορβηγία, όπου νέοι άνθρωποι δυστυχώς βρέθηκαν στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή και έφυγαν από, από το όπλο του ανθρώπου. Το λέω γιατί στο Twitter, πραγματικά αν το έβλεπες, εχθές που το παρακολουθούσα, κάνω πολλά τέτοια σχόλια και ότι εντάξει, το περιμέναμε για την Amy. Προφανώς, ναι, ένας άνθρωπος που έχει μπλέξει με ναρκωτικά σε τέτοιο βαθμό όπως η Amy κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να φύγει από τη ζωή από υπερβολική δόση. Αλλά είναι εξίσου τραγικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο μέσα στα πλαίσια μιας κοινωνίας που πραγματικά έχει τεράστιο θέμα με τα ναρκωτικά. Και πρέπει να αναφέρουμε, Θανάση, και ναι, αλλά πρέπει να αναφέρουμε για να δούμε και τη σπουδαιότητα ότι τα πρώτα 20 λεπτά μετά το θάνατό της, 20 εκατομμύρια χρήστες, μέλη του Twitter, μιλούσαν για αυτό το γεγονός. 20 εκατομμύρια μέλη, έτσι. Μιλάμε για μια τεράστια καλλιτέχνη, παιδιά. 27 χρονών. Καθίστε να σκεφτείτε τι σημαίνει να έχει βγάλει δίσκους με τόσο ωραία τραγούδια, δίσκους που σε έχουν κάνει διαχρονική φωνή με το που έχει εμφανιστεί στη δισκογραφία και στη μουσική βιομηχανία. Πόσο δύσκολο είναι πολλές φορές για έναν άνθρωπο με εύθραυστη ψυχολογία να διαχειριστεί μια τέτοια αναγνωρισιμότητα, μια τέτοια επιτυχία, τόσα πολλά χρήματα, τόσο μεγάλη δόξα. Και προφανώς δεν είναι όλοι οι άνθρωποι δυνατοί, ικανοί, δεν ξέρω πώς θα το πω, να διαχειριστούν αυτή τη δύναμη που έχουν στα χέρια τους. Άμυνες. Και όλο αυτό το πράγμα το οποίο ζουν που είναι τεράστιο. Ναι. Και η συγκεκριμένη προφανώς ήταν πολύ ευαίσθητος χαρακτήρας. Ο μπαμπάς της, το είπε και ο Θανάσης, πολλές φορές είχε πει ότι κινδύνευε. Αλλά νομίζω ότι αξίζει πραγματικά τον κόπο μέσα από την Amy Winehouse να μας μείνουν τα δυνατά στοιχεία της, η φωνή της, τα τραγούδια της, το ταλέντο της. Και να περάσουμε να δούμε και ένα βίντεο που θελήσαμε να φτιάξουμε για να το δείτε κι εσείς, για να το δούμε κι εμείς και να θυμηθούμε τις πιο σημαντικές στιγμές της πορείας της, μιας πολύ πολύ μεγάλης φωνής και μιας σπουδαίας καλλιτέχνης που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή λόγω ναρκωτικών. Amy Winehouse, το κορίτσι με τα αναρρύθμιτα βραβεία και τη φωνή που παραπέμπει σε ντίβες της όλων άλλων εποχών, δεν ζει πια ανάμεσά μας. Σε ηλικία μόλις 27 ετών, δεν μπόρεσε να ξεφύγει τελικά από τους δαίμονες που την κυνηγούσαν, επιβεβαιώνοντας έτσι τους χειρότερους εφιάλτες του πατέρα της Μίτσελ, όταν έκανε δημόσια έκκληση πως η ζωή της κόρης του κρέμεται από μια κλωστή. Η είδηση ότι βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Βόρειο Λονδίνο το Σάββατο έκανε αμέσως το γύρο του κόσμου. Είδηση σοκ, αλλά για πολλούς αναμενόμενη. Γεννημένη στις 14 Σεπτεμβρίου του 1983 στο South Gate του Λονδίνου από οικογένεια με μουσική παράδοση στη jazz, έδειχνε από πολύ μικρή ότι θα ξεχωρίσει. Της άρεσε να τραγουδά μαζί με τον πατέρα της επιτυχίες του Frank Sinatra, συνήθεια η οποία υιοθέτησε σε σημείο που οι καθηγητές της ήταν αδύνατο να την κρατήσουν ήσυχη στην τάξη. Σε ηλικία μόλις 10 ετών δημιουργεί το δικό της group, ενώ στα 13 της αποκτά την πρώτη της κιθάρα. 4 χρόνια μετά αποφασίζει να φοιτήσει στο Sylvia Young Theatre School, από το οποίο όμως αποβλήθηκε για το σκουλαρίκι της στη μύτη. Το 2003, σε ηλικία 20 ετών, γίνεται γνωστή στο μουσικό κοινό με το τεμπούτο άλμπουμ της Frank, ενώ το 2006 απογειώνεται με το Back to Black, για το οποίο βραβεύτηκε με 5 βραβεία Grammy, κατακτώντας το ρεκόρ για τις περισσότερες νίκες από γυναίκα καλλιτέχνητα σε μια βραδιά. Το άλμπουμ αυτό βρέθηκε στην κορυφή των βρετανικών charts και έχει πουλήσει μέχρι και σήμερα πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Είναι ο δίσκος που έκανε μόδα τη Μεγάλη Βρετανία, καθώς για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες μια
Βρετανή τραγουδίστρια κατάφερε να κατακτήσει την Αμερική. Στη διάρκεια της καριέρας της κέρδισε 3 φορές το βραβείο Ivor Novello, ενώ το 2007 είχε αποσπάσει το βραβείο Brit καλύτερης Βρετανίδας τραγουδίστριας. Και ενώ η επαγγελματική της ζωή γνώριζε μεγάλες δόξες, δεν συνέβαινε το ίδιο και στα προσωπικά της. Τα προβλήματα άρχισαν να γίνονται εντονότερα το 2007, όταν παντρεύτηκε τον Blake Fielder. Ήταν άπειρες οι φωτογραφίες που την παρουσίαζαν με μελανιές και πληγές στα χέρια της μετά από καυγάδες μαζί του, ενώ η ίδια είχε παραδεχτεί ότι μπορεί να γίνεται πολύ βίαιη απέναντί του όταν πίνει. Όταν εκείνος μπήκε στη φυλακή το 2008 με την κατηγορία της βιοπραγίας και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, η οικογένειά της πίστεψε ότι η εφιάλτης θα τελείωνε σύντομα. Έκαναν πολλές προσπάθειες για να τη σώσουν από τα ναρκωτικά και για μεγάλο χρονικό διάστημα μπαινόβγαινε στα κέντρα αποτοξίνωση, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα. Η Amy εδώ και 2 χρόνια προσπαθούσε να ετοιμάσει το νέο της άλμπουμ, ενώ επρόκειτο να τραγουδήσει ζωντανά για πρώτη φορά και στην Αθήνα στις 22 Ιουνίου στα πλαίσια της περιοδίας της. Η εμφάνισή της όμως στο Βελιγράδιο, που εμφανίστηκε στη σκηνή μεθυσμένη, τρεκλίζοντας και δυνατώντας να θυμηθεί τους στίχους των τραγουδιών, είχε ως αποτέλεσμα να κυρώσει όλες τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της, ζητώντας συγγνώμη από τους θαυμαστές της. Η τελευταία δημόσια εμφάνισή της έγινε την περασμένη Τετάρτη, στη συναυλία της βαπτισμιάς της, Dion Bromfield, στο Roundhouse, στο Camden. Χόρεψε επί σκηνής για αρκετή ώρα μαζί της, ενθαρρύνοντας μάλιστα το κοινό να αγοράσει το τελευταίο της CD. Η μοίρα όμως είχε άλλα σχέδια για εκείνη. 3 μέρες μετά, η Amy έφυγε από τη ζωή έτσι ξαφνικά όπως ξαφνικά την γνωρίσαμε. Η επιτυχία της προφανώς ήταν και η καταστροφή της. Ένα κορίτσι που έζησε μια ζωή, ίσως όχι όπως την ονειρεύτηκε, αλλά σίγουρα όπως την έφτιαξε. Το παράδοξο απ' όλα είναι ότι το Rehab, μια πολύ μεγάλη της επιτυχία που σημαίνει αποτοξίνωση, θα μπορούσε να είναι και το soundtrack της ζωής της, γιατί έκανε δεκάδες προσπάθειες να αποτοξινωθεί. Δεν τα κατάφερε. Τα περισσότερα τραγούδια της ήταν, λέει, βιωματικά. Και στην τελευταία συνεδρία που είχε δώσει στο Βελιγράδι, δεν ήταν. Στο Βελιγράδι, ναι. Πριν έρθει εδώ στην Αθήνα. Ακριβώς. Όπου είχε εμφανιστεί σε άθλια κατάσταση πάνω στη σκηνή, αναρωτιόμασταν όλοι πώς. Όχι η ίδια, γιατί όταν είσαι ναρκωμανής δεν μπορείς να το ελέγξεις αυτό. Αλλά πώς οι δικοί της άνθρωποι, οι μάνατζέρ της, οι κοντινοί της, την άφησαν να βγει έτσι στη σκηνή και να δώσει μια τέτοια εικόνα προς τα έξω που δεν τιμούσε καθόλου ούτε εκείνη, ούτε και τους ανθρώπους που θα πάει να τη δουν. Και γι' αυτό και όλες ακυρώθηκαν αμέσως μετά όλες οι υπόλοιπες συναυλίες. Όσοι πήγανε στη συγκεκριμένη συναυλία ζήτησαν μετά τα χρήματά τους πίσω. Ναι, έγινε. Λοιπόν, να πούμε ότι μια μέρα πριν το θάνατό της, να το πούμε και αυτό γιατί δεν το ακούσαμε στο ρεπορτάζ. Δήλωσε ανώνυμη πηγή ότι την είδανε να προμηθεύεται κοκαίνη, έκσταση και κεταμίνη από γνωστό dealer της περιοχής εκεί πέρα και ουσιαστικά αυτό ήταν το ταξίδι δίχως επιστροφή, ήταν η τελευταία φορά που εθεάθη δηλαδή σε δημόσιο χώρο αφού φυσικά την προηγούμενη βραδιά είχε πάει στη συναυλία της βαφτιστικιάς της. Για να την υποστηρίξει. Υποστηρίζοντάς την και λέγοντας στον κόσμο αγοράστε το άλμπουμ γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι η τελευταία της εμφάνιση αυτή. Και μιλάνε να πούμε και επίσης, για μια καρδιά σαν παιδιού, έτσι. Ναι, λένε όλοι ότι ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Πολύ γλυκός, αλλά. Μα οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν δύο προβλήματα είναι πολύ ευαίσθητοι. Πάντως να πούμε ότι δεν ξέρω πώς τα έχει φέρει έτσι. Η μουσική μοίρα, δεν ξέρω πώς να το πω. Πολύ. Τεράστιοι καλλιτέχνες είναι εκείνοι που έχουν φύγει σε ηλικία 27 ετών. Γι' αυτό κιόλας είπα νωρίτερα και ο Θανάσης ότι ανήκει στο κλαμπ των 27 χρονών. Όπως ήταν για παράδειγμα ο Brian Jones από τους Rolling Stones. Όπως ήταν η Janis Joplin, επίσης τεράστια καλλιτέχνη, Janis τεράστια Joplin φωνή. Πέθανε 27 ετών και 258 ημερών το 1970. Από υπερβολική δόση ναρκωτικών, όπως ο Τζίμι Χέντριξ, ένας από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών. 27 ετών και 295 ημερών, το 1970 και αυτός, 18 Σεπτεμβρίου, ένα μήνα πριν την Τζάνι Τζόπλιν. Τζιμ Μόρισον επίσης βρέθηκε νεκρός στην μπανιέρα ενός διαμερίσματος στο Παρίσι, από 27 ανακοπή. Ετών και 207 ημερών, Ιούλιος του 1971. Από ανακοπή ο συγκεκριμένος και λόγω επιβαρημένου συστήματος, λόγω των ναρκωτικών και λόγω της πολύ μεγάλης δόσης. Ο τάφος του στο Πέρλεσέ στο Παρίσι, στην νεκροταφείο, είναι και τόπος προσκυνήματος εισαγωγικών. Όλοι οι φανατικοί. Και ναρκωτικά και αλκοόλ είναι το κοκτέιλ θανάτου και δυστυχώς κάνουν χρήση αυτών των ουσιών οι περισσότεροι καλλιτέχνες, ιδιαίτερα εκείνη την εποχή.
Ήταν πολύ, παλιότερα, ναι, πολύ διαδεδομένα. Τώρα, όχι τόσο, πλέον, όχι αλλά τόσο. Τότε υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Και ο Kurt Cobain, ο τραγουδιστής των Nirvana, βέβαια είχε άλλο πρόβλημα. Ο Kurt Cobain ήταν μανιοκαταθλιπτικός, είχε σταματήσει την αγωγή του, αυτοπυροβολήθηκε το 1994, 5 Απριλίου, σε ηλικία 27 ετών και 44 ημερών. Και βρήκαν βέβαια ότι είχε πάρει ταυτόχρονα και πολύ μεγάλη δόση ναρκωτικών και αυτοκτόνησε. Ναι. Αυτά, δυστυχώς, υπάρχουν και τέτοια κλαμπ, δυστυχώς, γιατί αυτοί οι άνθρωποι σκεφτόμαστε τι θα μπορούσαν να έχουν κάνει και τι είχαν προσφέρει στη μουσική αν είχαν ξεπεράσει το πρόβλημά τους και αν είχαν ζήσει παραπάνω χρόνια. Στα 27 σου είσαι νεότατος. Μόνο να ζούσαν και άλλες καταστάσεις στη ζωή. Εγώ θα προτιμούσα να ζούσαν ακόμα. Είναι το Live Fast Die Young που γίνονται μύθοι και να πούμε ότι το τρίτο άλμπουμ της Amy Winehouse έχει ηχογραφηθεί, συγγνώμη, δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη. Και φαντάζεστε ότι θα γίνει πάταγος κυριολεκτικά όταν κυκλοφορήσει, ας τη θυμόμαστε για τα πολύ ωραία τραγούδια που άφησε.